Σε ισχύ τέθηκαν τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος. Πάμε με τη βοήθεια της ΦΕΗ Χρυσοχώου να δούμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Αφού υπενθυμίσουμε ότι όποιος δεν διάλεξε χρώμα πάει απευθείας στο πράσινο, όπως εγώ για παράδειγμα. Για πες μας, ΦΕΗ. Πράγματι, λοιπόν, χρωματιστά ανάλογα με την επιλογή του κάθε καταναλωτή θα σταλούν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος από αυτό το μήνα. Όσοι λοιπόν δεν έχουν μέχρι σήμερα επιλέξει το χρώμα ανάλογα με τις ανάγκες τους, περνούν απευθείας στο πράσινο τιμολόγιο. Με βάση τις ανακοινώσεις των παρόχων, στο πράσινο τιμολόγιο η ΔΕΑ ανακοίνωσε τη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που κυμαίνεται στα 13,63 cents ανά κιλοβατόρα έως 500 κιλοβατόρες. Οι τιμές των υπολείπων παρόχων κυμαίνονται από 14,05 έως 17,06 την κιλοβατόρα. Το νυχτερινό τώρα τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 11,155 λεπτά ανά κιλοβατόρα και το πάγιο είναι 5 ευρώ το μήνα. Εκτός από τα πράσινα τιμολόγια, όπου ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει πάροχο ανάλογα με τη συμφερότερη προσφορά που θα ανακοινώνεται στην τιμή της κιλοβατόρας, στην αρχή του μήνα υπάρχουν τα μπλε τιμολόγια, με σταθερή τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας για όλη τη διάρκεια ισχύως της σύμβασης, δηλαδή για ένα χρόνο. Το βασικό πλεονέκτημα του μπλε τιμολογίου είναι ότι ο καταναλωτής προστατεύεται από πιθανή άνοδο των τιμών. Επόμενη επιλογή είναι τα κίτρινα τιμολόγια, τα οποία είναι κειμενόμενα και ακολουθούν τη διακύμανση των τιμών στη διεθνή και ελληνική αγορά. Πλεονέκτημα εδώ για όσους επιλέξουν είναι το όφελος που θα έχουν αν συνεχιστεί η πτωτική πορεία τιμών. Το αντίθετο θα συμβεί φυσικά αν οι τιμές ανέβουν. Και τέλος, τα πορτοκαλί τιμολόγια με διαφορετικές χρεώσεις ανά χρονική ζώνη, τα οποία απευθύνονται σε όσους έχουν έξυπνο μετρητή. Η μετάβαση από το ένα τιμολόγιο στο άλλο, όπως και η αλλαγή προμηθευτή, είναι ελεύθερη. Φέει ο αρμόδιος υπουργός αποκάλυψε ποιο τιμολόγιο έχει επιλέξει ο ίδιος για το σπίτι του. Ρίτσα, ο κύριος Σκυλακάκης κράτησε για το σπίτι του, όπως και εσύ, το πράσινο τιμολόγιο. Επειδή όμως ο πάροχος είναι από τους ακριβούς, αναμένεται να δώσει ένα δικό του μήνυμα, έστειλε ένα μήνυμα, προκειμένου να αλλάξει τις τιμές ο πάροχος. Διαφορετικά, όπως ο ίδιος είπε, θα τον αλλάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέη.